Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Είναι το τέταρτο. Κοριτσάκι. Καταρχήν, ευχαριστώ που ήρθατε με αυτόν τον καύσωνα, συνάδελφοι. Δεύτερον, να ευχηθούμε στον Δήμαρχο που έγινε για τέταρτη φορά παππούς. Γι' αυτό και η καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίως μέρα εκ συνεδρίασης και σας ζητώ την επικύρωση των πρακτικών. Κάντε ησυχία σας, παρακαλώ. 24, 25, 26, 27, 28 και 29 του 19, τα εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Τα θέματα προς ένταξη εκτός σημερινής διάταξης είναι το πρώτο, έγκριση επιχορήγησης της Ναυτοαθλητικής Ένωσης Λάρισας, και το δεύτερο, έγκριση μετάβαση και των ίσχων εξόδων της υπαλλήλου Δικαίου Μαρία Κάλφα, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος ΑΜΙΕΦ. Εντάσσεται. Εντάσσονται. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι πριν το ξεκινήσουμε? Κύριος. Ρώτησα αν υπάρχει κάτι πριν το ξεκινήσουμε. Κύριος Κρίκης. Κύριε Πρόεδρε, απλά να ευχηθούμε να σας ζήσει στο Δήμαρχο, το Εγγονάκι. Λοιπόν, κύριε Κρίκη, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε μια ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή, καθώς είχε ανακύψει το ζήτημα και είναι σοβαρό με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Είχε γίνει μια σύσκεψη πριν από κάνα μήνα εδώ στο Δημαρχείο. Εντάξει, δεν κλήθηκαν οι δημοτικές παρατάξεις να συμμετέχουν για να έχουν μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Επειδή ακριβώς η εφαρμογή της πρώτης χρονιάς του εγχειρήματος αυτού δεν στέφθηκε με καθόλου, με καμιά επιτυχία, ίσα-ίσα τα αποτελέσματα ήταν υπερπληθεί τμήματα σε παλιά κτίρια κλπ. Και επειδή γνωρίζουμε ότι και η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος της Λάρισας δηλαδή, αδυνατούσε πέρυσι να εφαρμόσει το πρόγραμμα και έβαζε συγκεκριμένες δυσκολίες που υπήρχαν και θεωρούμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν, γιατί η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν εξασφάλισε καμία προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας. Θα θέλαμε μια επίσημη ενημέρωση σε σχέση με το πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή μένουν εκτός, με τι κτηριακή υποδομή υπάρχει στο Δήμο της Λάρισας για να καλυφθούν ανάγκες, και τρίτο ζήτημα, εάν έχει προβλεφθεί από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής οι απαραίτητες μετατροπές στους παιδικούς σταθμούς, ώστε να πάρουν περισσότερα βρέφη την επόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρίκη. Υπάρχει κάτι άλλο? Παρακαλώ. Λοιπόν, το θέμα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, το οποίο εξελίχθηκε τα τελευταία 1-2 χρόνια. Μετά από απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αποφάσισε τα προνήπια να πάνε στα νηπιαγωγεία μας, δηλαδή στη δημόσια, στην υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Ένα αίτημα το οποίο, από ό,τι γνωρίζω, και αντελήφθηκε και στη συνέχεια βέβαια από τις συζητήσεις, ήταν και ένα αίτημα όλου του συνδικαλιστικού κινήματος των δασκάλων. Η νομοθετική ρύθμιση η οποία υπήρξε είχε και το στοιχείο της πιθανής τριετούς παράτασης εφαρμογής του μέτρου στην περίπτωση που οι τοπικές επιτροπές οι οποίες δημιουργούνταν θα έλεγαν ότι χρειάζονται αυτή την παράταση. Η τοπική επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε με απόφαση του Υπουργείου, βέβαια με κατεύθυνση του Υπουργείου, ήταν ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών και ο Δήμαρχος Λάρισας. Από την πρώτη στιγμή η σύσκεψη η οποία υπήρξε έβαλε τα ζητήματα του ότι η προσχολική αγωγή δεν είναι εύκολο ιδιαίτερα στο κέντρο να φιλοξενηθεί με καλούς όρους όπως είναι σήμερα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μας, τουλάχιστον για τα προνήπια τα οποία φυτούν έρχονται στους βρεφονηπιακούς τους δικούς μας, και ζητήθηκε η παράταση των 3 ετών προκειμένου να υπάρξει ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που θα βελτίωνε τις υποδομές
τουλάχιστον του κέντρου όπως εντοπίζονταν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που ήθελαν οπωσδήποτε βελτίωση. Πάρθηκε αυτή η απόφαση τον επόμενο χρόνο, η Επιτροπή όφιλε να συνεδριάζει κάθε χρόνο. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε μια διαδικασία από την πρώτη στιγμή αύξησης των τμήματων των βρεφικών τμήματων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα βρέφη να φιλοξενηθούν στους σταθμούς μας. Τη δεύτερη χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων ζήτησε εκ νέου, όπως προβλέπονται και από τον νόμο, την συνεδρίαση της συγκεκριμένης επιτροπής. Εκεί λοιπόν, στη δεύτερη συνεδρίαση, παρά την δική μου διαφωνία, αποφασίστηκε από τον προηγούμενο προϊστάμενο της εκπαίδευσης και από τον πρόεδρο των δασκάλων, με ψήφους 2-1, η απόφαση να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της ένταξης των προνηπίων στα νηπιαγωγεία της πόλης. Διαφώνησα έντονα, διότι ήξερα ότι οι υποδομές για να φιλοξενήσουν όλα τα παιδιά δεν ήταν σε αριθμό και σε ποιότητα τέτοιες που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν με τον ίδιο τρόπο τουλάχιστον που ανταποκρίνονταν οι βρεφονηπιακοί μας σταθμοί. Δεν στάθηκε να πείσω κανέναν. Το Υπουργείο, όπως από την νομοθεσία όφιλε, αποφάσισε στη λογική της πρότασης της συγκεκριμένης επιτροπής η προσχολική αγωγή, τα προνήπια να περάσουν από αυτή τη χρονιά στα νηπιαγωγεία της πόλης. Η άποψη η οποία υπήρξε κατά την πρώτη συζήτηση από τη μεριά των άλλων συμμετεχόντων που διαφωνούσαν με τη δική μου άποψη ήταν ότι στο κέντρο της πόλης κάποια λίγα προβλήματα θα δημιουργηθούν, τα οποία θα δούμε, είναι διαχειρίσιμα, θα δούμε τι θα κάνουμε και ότι θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα προκύψει τέτοιο πρόβλημα, διότι στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας είχα τη δυνατότητα, μαζί με τις παρεμβάσεις που υπήρξαν σε διάφορες σχολικές δομές και σε νηπιαγωγεία, είχα τη δυνατότητα να αντιληφθώ ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα έχει οξία χαρακτηριστικά, θα οδηγούνταν ακριβώς στην κατάσταση που πρόκειψε σήμερα. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Αν ήμουν έτοιμος, κύριε Κρίκη, θα είχα όλη τη λίστα των σχολείων που προτείνει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορώ να σας τη διαθέσω, η οποία προτείνει πολύ συγκεκριμένες αίθουσες για να καλυφθεί και ο αριθμός των προνηπίων, ιδιαίτερα στα σχολεία εδώ της Ιουστινιανού και σε κάποια άλλα του κέντρου, τα οποία έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, περισσότερο από τα άλλα. Η πρόταση λοιπόν είναι να χρησιμοποιηθούν αίθουσες δημοτικών σχολείων και γίνεται κατά συγκρότημα πολύ συγκεκριμένη πρόταση, την οποία, όπως είπα, αν ήξερα από νωρίτερα το ερώτημά σας, θα είχα μαζί μου και τα αντίστοιχα έντυπα της πρωτοβάθμιας για να σας τα καταδείξω. Υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει σχέση και με τις διαμαρτυρίες των γονιών και των δημοτικών, οι οποίοι οι γονείς αρνούνται να διαμορφωθούν σε δημοτικά τα οποία έτσι ή αλλιώς έχουν τα προβληματάκια τους να δοθούν αίθουσες, πιστεύοντας και ίσως όχι άδικα ότι είναι καταστάσεις οι οποίες δεν λύνονται εύκολα και ότι αυτή η παραχώρηση η οποία ζητείται ενδεχομένως να έχει και το χαρακτήρα του μόνιμου, φόβοι οι οποίοι έχουν μια βασιμότητα, διότι εδώ θα χρειαστεί πλέον από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής ένα πρόγραμμα κτηριολογικό για όλες τις δομές. Εμείς έτσι αλλιώς στην έναρξη της καινούργιας θητείας είχαμε σκοπό αυτό να το πράξουμε, διεκδικώντας βέβαια ταυτόχρονα και πόρους, διότι όπως είναι γνωστό, το τραγικό της υπόθεσης των σχολικών υποδομών είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια μεταφέρθηκαν μία νυχτή στο Δήμο χωρίς να μεταφερθούν τα αντίστοιχα κονδύλια. Με αποτέλεσμα οι δαπάνες οι οποίες διαμορφώνουν τους χώρους αυτούς να είναι ήδη οι πόροι του Δήμου στις περισσότερες των περιπτώσεων. Θα ήθελα να πω δε ότι στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας έγιναν σοβαρές επενδύσεις και βελτιώσεις στις σχολικές υποδομές και σε νηπιαγωγεία. Θα θυμάστε χαρακτηριστικά το νηπιαγωγείο του Αγίου Γεωργίου, το Λαχανοκήπων εννοώ, το ξέρετε, το παλιό κρεοπολείο, το οποίο επιτέλους λύθηκε το πρόβλημά του. Υπάρχουν άλλα σχολεία τα οποία έχουν αντίστοιχα προβλήματα και έγιναν συντηρήσεις με ποσά τα οποία είναι κάποια εκατομμύρια.
Λοιπόν, όμως το πρόβλημα δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Θα χρειαστούν επεκτάσεις των υποδομών, θα χρειαστεί να συμπληρωθούν σε σχολικές υποδομές γυμναστήρια, αίθουσες τελετών κτλ. Για τις οποίες εμείς είναι στην άμεση προτεραιότητά μας να υπάρξουν με την έναρξη της νέας θητείας μια λεπτομερής καταγραφή και ένα πρόγραμμα έργων πια από τη μεριά του Δήμου ταυτόχρονα με τη διεκδίκηση των πόρων για να μπορέσουν να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πήραν και το χαρακτήρα του ακόμα πιο επίγοντος με την απόφαση που πάρθηκε από τη μεριά του Υπουργείου και από την τοπική επιτροπή η οποία πρότεινε το συγκεκριμένο ζήτημα να λυθεί με τον τρόπο που σας περιέγραψα. Δύσκολες καταστάσεις, χρειάζεται να ανταποκριθούμε γρήγορα. Εμείς σε μία από τις περιπτώσεις αυτές από πέρσι είχε ξεκινήσει μια διαδικασία μιας αδειοδότησης, μιας προκατασκευής που βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και θα είναι έτοιμη για ένα σχολείο το 13ο, αν δεν κάνω λάθος ήταν. Λοιπόν, στο οποίο θα προσθεθεί η αίθουσα που χρειάζεται. Όμως υπήρξε και η πρόταση από τη μεριά των άλλων μερών που συμμετείχαν στη σύσκεψη αυτή να νοικιάσουμε διάφορους χώρους, μαγαζιά κτλ. Δεν τη δέχτηκα, διότι αυτή η πρόταση δεν είχε τις προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων, ούτε αυλές, ούτε διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν από τη νομοθεσία και βεβαίως δεν έλυναν και το ζήτημα μιας πίεσης που έτσι αλλιώς υπάρχει προς τη Δημοτική Αρχή, θα υπάρχει και προς το Υπουργείο Παιδείας, όπως υπήρξε στο προηγούμενο και στην νέα Υπουργό, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ζητήματα που έχουν σχέση με την ανέγερση σχολείων. Γνωρίζετε καλά ότι από τις σχολικές υποδομές αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι το αίτημα και η αποδοχή των διευθύνσεων εκπαίδευσης ήταν ότι το σχολείο που λείπει αυτή τη στιγμή ήταν στην Τούμπα. Γνωρίζετε όλοι σας ότι έχουμε κάνει μια μελέτη για το 24ο, την οποία προτείναμε να ενταχθεί σε πρόγραμμα της περιφέρειας που δεν στάθηκε δυνατό να ενταχθεί. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη διενέργεια αυτού του διαγωνισμού και του έργου με ίδιους πόρους. Ωστόσο υπήρξε η πρόσκληση του Φιλόδημου ενδιάμεσα. Εντάχθηκε στο Φιλόδημο με 4.500.000 ή 250.000, αν θυμάμαι καλά, και βρίσκεται μάλιστα σε διαδικασία δημοπράτησης στο συγκεκριμένο έργο. Έχουμε όλη τη διάθεση να εργαστούμε στοχευμένα πια σε αυτή τη θητεία για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την υπόθεση αυτή. Όμως, θέλω για μια ακόμα φορά να ξεκαθαρίσω κάτι προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και σταθερή μου θέση προς τις διευθύνσεις. Οι διευθύνσεις οφείλουν να καταθέσουν ένα πρόγραμμα που το ξέρουν, γιατί έχει συζητηθεί μαζί μας, που αφορά το μαθητικό δυναμικό που διαμορφώνεται τα επόμενα χρόνια στην πόλη. Στοιχεία υπάρχουν και πρόβλεψη και προσομοίωση μπορεί να γίνει. Διότι δεν είναι δυνατόν να ζητούνται σχολικά κτίρια της τάξης των 4 και των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε περιοχές που οι ίδιες οι διευθύνσεις λένε ότι στα επόμενα 2 χρόνια ίσως να έχουμε και κενές θέσεις σε υπάρχοντα σχολεία με το πρόβλημα του δημογραφικού που υπάρχει. Άρα λοιπόν, είπα και στον νέο περιφερειακό διευθυντή ότι θέλουμε μια πολύ καλή συνεργασία και σταθερή συνεργασία για να μπορέσουμε να λύσουμε με καλό τρόπο το πρόγραμμα όλων αυτών των υποδομών και σε πρώτο επίπεδο τα ζητήματα που πρόκυψαν με την υποχρεωτική προσχολική αγωγή και την ένταξη των νηπίων, των προνηπίων σε αυτή. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Πάμε λοιπόν με την... Ναι. Παρακαλώ, κύριε Κούκη. Μετά από τον εντοπισμό του συγκεκριμένου προβλήματος, τι μέτρα έχετε πάρει ως Δημοτική Αρχή για να λυθεί το πρόβλημα? Δηλαδή, το Σεπτέμβριο θα βρεθεί η πόλη μπροστά σε ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, αν είναι 250 παιδιά και δεν εξυπηρετούνται, ξέρω εγώ. Αυτές ήταν οι πληροφορίες. Δεν ξέρω και αν είναι και σωστό αυτό που λέω. Αλλά αυτό διέρεε και στα μέσα. Εντάξει, ας μην σταθούμε στον αριθμό. Και 100 παιδιά να είναι. Τι μέτρα θα πάρετε σαν Δημοτική Αρχή? Έτσι είναι η αντιμετώπιση του με την προκάτω αίθουσα που είχε αποφασιστεί έτσι αλλιώς από την προηγούμενη περίοδο.
Δεν μιλάμε για κοντέινερ, μιλάμε για μια προκάτα αίθουσα. Έτσι έχει δώσει στο διαδίκτυο, υπάρχουν οι αίθουσες αυτές που διαθέτει το Υπουργείο, έχουν χαρακτηριστικά άλλα από αυτές τις γνωστές καταστάσεις των κοντέινερ. Έτσι. Νομίζω ότι το προκάτη είναι για το 13ο υπηαγωγείο, στο 13ο, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Κρίκη, να σας δώσω τη λίστα όλη κάποια στιγμή που θα την έχω μπροστά μου. Για τα ζητήματα των σχολικών υποδομών της Ιουστινιανού, που είναι και το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκεί εξετάζουμε την πιθανότητα, είναι ένα ζήτημα που διερευνούμε αυτή τη στιγμή και με τη διεύθυνση των βροχοπιακών σταθμών και με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Δελιγιάννη, εξετάζουμε την πιθανότητα να διαθέσουμε μία ή δύο αίθουσες από δικές μας ρυθμίσεις που θα κάνουμε στους ρυθμιστικούς σταθμούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ξύδωτο πρόβλημα της οδού Ιουστινιανού. Έτσι, είναι υπό εξέλιξη αυτό, δεν είναι τίποτα σίγουρο, όμως εμείς έχουμε την καλή μας διάθεση, την έχουμε καταθέσει και έχουμε πει ότι ναι, θα το εξετάσουμε με σοβαρότητα προκειμένου να δώσουμε μια διέξοδο στο πρόβλημα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δημαρχέ, επιτρέψτε μου ως πρώην προϊστάμενος δημοτικής εκπαίδευσης και ως πρώην πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Παιδικών Σταθμών. Και επειδή γνωρίζω λίγο περισσότερο τα πράγματα, τουλάχιστον ως εκπαιδευτικός, θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα και πρέπει από τώρα να λάβουμε όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί βλέπω ότι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, από τους 25 βρεφονηπιακούς σταθμούς που έχουμε, θα έχουμε κενές αίθουσες. Και το λέω σε εσάς ως Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, θα έχουμε κενές αίθουσες. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Αλλά θα έχουμε μεγάλο, σοβαρότατο πρόβλημα στο θέμα των υπηαγωγείων. Πώς θα επιληθεί το θέμα του 18ου, του 38ου, του 25ου νηπιαγωγείου, νηπιαγωγεία που είναι στο κέντρο. Και υπάρχει και κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα λόγω της ανεργίας. Πολλοί γονείς, επειδή είναι 400 και 400, 800 ευρώ που παίρνει το άτομο, αναγκάζονται να στείλουν τα παιδιά τους στους παππούδες, που ζουν σε άλλη συνοικία, με αποτέλεσμα να έχουν και τη δυσφορία και τις ανοιξιότητες εκ μέρους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μην μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα. Δεν ξέρω, αλλά όλοι μας θα πρέπει σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση να μαζέψουμε τα μανίκια και να το δούμε πολύ έντονο το πρόβλημα. Το λέω, ακούω καθημερινά τους γονείς που νομίζουν ακόμα ότι βρίσκονται λόγω 10 χρόνια συνταξίδους, ούτε ακόμα είναι η ενεργεία. Ευχαριστώ πολύ και τον Δημήτρη και σας βάζω απλώς όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι. Γιατί δεν έγινε και κανένα σχολείο. Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο δεν είναι ούτε ένα. Τουλάχιστον από ό,τι είναι αλλαγό στου 25 παιδικού σταθμού, ούτε κανένα δημοτικό σχολείο, ούτε ένα νηπιαγωγείο. Επειδή μιλήσατε και για το 2 τότε, στο 12ο δημοτικό σχολείο, μιλάτε για ακροπολείο, απλώ βγάλαμε τα 2 νηπιαγωγεία τότε για να πηγήσουμε πίσω από το θέμα. Αλλά τουλάχιστον φτιάξαμε και το 20ο το δημοτικό σχολείο, γιατί το 30 που ήταν πριν απόγευμα, δεν υπήρχε πρόβλημα κανένα. Τώρα το πρόβλημα θα δημιουργηθεί εξαιτία αυτού. Ευχαριστώ. Κύριε Βράπα, ούτε νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κάνουμε κανένα διαγωνισμό ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε, γιατί πολλά μπορούν να υπαθούν γύρω από αυτό. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι το πρόβλημα είναι οξύ πραγματικά. Έτσι. Η άποψη δώστε αίθουσες από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εμείς θα καλύψουμε τις αίθουσες των βρεφονηπιακών σταθμών. Δεν θα μείνουν αίθουσες κενές και θα αυξήσουμε όπως αυξάνουμε τα τμήματα των βρεφών, γιατί υπάρχει ζήτηση μεγάλη. Οι αιτήσεις είναι πάρα πολλές, περιμένουμε και τα τελευταία βάουτσερ για να δούμε πώς είναι όλο το σχήμα. Η αίσθησή μας είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν θα έχουμε κενές θέσεις και ότι στο συγκεκριμένο βρεφονηπιακό σταθμό του σταθμού θα υπάρξει ζήτημα ακόμα και με τη διάθεση της μίας αίθουσας. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Έτσι, αντιλαμβάνομαι και άκουσα την ίδια άποψη από τη μεριά, ας πούμε, των διδασκάλων, από τη μεριά του συλλόγου κυρίως, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου. Ένα ζήτημα που απαιτεί λύση, να πάμε να το λύσουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βάλουμε, καθώς λένε, και το χέρι στην τσέπη. Να υπάρξουν γρήγορα οι μελέτες και οι υποδομές. Λοιπόν, ό,τι θα είναι μεταβατική κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση, κάναμε πρόταση. Κάναμε πρόταση στην εκπαίδευση. Τους είπαμε, αφήστε τα σε εμάς. Το Υπουργείο να αλλάξει την άποψη.
και πιστοποιήστε ότι αυτά τα παιδιά παρακολουθούν την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Στους δικούς μας σταθμούς. Εκεί τουλάχιστον που έχουμε προβλήματα πολύ σοβαρά. Αυτό δεν στάθηκε δυνατό να γίνει. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα ζήτημα. Αντιλαμβάνομαι και είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι, προφανέστατα. Εγώ από τη δική μου μεριά, παρά το ότι διαφωνία μου σε αυτό που πήγαινε να γίνει και έγινε, επιμένω ότι πρέπει πολύ γρήγορα να αποσαφινιστούν από τη μεριά της διεύθυνσης και το μαθητικό δυναμικό και να έχουμε μπροστά μας όλο αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι σε αυτή τη θητεία είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά που πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση της κάλυψης των αναγκών σε σχολικές υποδομές και στα νηπιαγωγεία. Ευχαριστούμε. Ξεκινούμε με τα εκτός ημερησίας. Το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας, έγκριση επιχορήγησης της Ναυτιλιακής Ένωσης Λάρισας, εγκρίνεται ομόφωνα. Το δεύτερο, έγκριση μετάβασης και των ρίσκων εξόδων της υπαλλήλου της Δικέλ Μαρίας Κάλφα, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνάντηση των εταίρων του προγράμματος ΑΜΙΦ, ομόφωνα κατά πλειοψηφία με το όχι της Λαϊκής Εισπήρωσης. Πάμε την ημερήσια διάταξη. Το πρώτο θέμα, έγκριση δωρεάς φωτογραφιών και τροχύλωτων πάνελ του Δήμου Λαρισαίων στη Δημοτική Πινακοθήκη Μουσείου Κατσίγρα. Ομόφωνα. Το δεύτερο και το τρίτο, έγκριση μετάβαση του Δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη και του Πρόεδρου Δημητρίου Τάχου στην Πόλη Βιάννου της Ιταλίας, εγκρίνονται. Ομόφωνα. Το τέταρτο, διαγραφή φιλετών αποβλητικούς καταλόγους Μπάμπης Βασίλειος. Ομόφωνα. Το πέμπτο, έγκριση ανέως άδειας λειτουργίας υπαίθριας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής επιδοτού Κατσίγρα. Κατά πλειοψηφία με το λευκό της Λαϊκής Εισπήρωσης, το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτο, έγκριση μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πολιτική λαϊκών αγορών. Ομόφωνα. Το έβδομο, το ίδιο, έγκριση μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πολιτική λαϊκών αγορών Βασιλείου Δημήτριος. Ομόφωνα. Το 8 και το 9, παραχώρηση δικαιώσεις μονού οικογενειακού τάφου σε Παστεριανή Στεργίου, Στυλιανή και Παγιοργίου Αθανάσιο, κατά πλειοψηφία, και τα 2 και το 8 και το 9 με το όχι της Λαϊκής Εισπήρωσης. Το 10, ανανέωση μείωση στήσου μισθώματος του Δημοτικού Ατομείου Αδρανών Υλικών στην θέση Παλαιοκλήση Αμυγδαλέας Λατικά Σούρλα Σαβέτε, κατά πλειοψηφία με το όχι της Λαϊκής Εισπήρωσης. Το 10, το 11, αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων Οικονομικού έτους 2019, κατά πλειοψηφία με το όχι της κ. Καραγιώτου, Μαμάκος και Λαϊκής Εισπήρωσης. Το 12ο, έτοιμο κοπήσεως δέντρου στην οδό Κρήτουνος, ομόφωνα. Το 13ο, έτοιμο κοπήσεως δέντρου στην οδό Θεοπόμπου 22, ομόφωνα. Το 14ο, έγκριση δεύτερου απέμπτου δημοτικού έργου διαμόρφωσης νιζέλου Φελελλήνων, κατά πλειοψηφία με το όχι Λαϊκής Εισπήρωσης. Του 14ο, 15ο, έγκριση πρώτου ΑΠΕ για το έργο επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων, οικονομικές και ηλεκτρομηχανικές εργασίες. Ομόφωνα. Λευκό η Λαϊκής Εισπήρωσης για το 15ο, άρα κατά πλειοψηφία είναι το 15ο. Το 16ο, έγκριση πρώτου ανακεφαλικού πίνακα εργασιών, επισκευές συντηρήσεις σχολείων Β' φάση, κατά πλειοψηφία με το λευκό της Λαϊκής Εισπήρωσης. Κάντε λίγο συγχαίρεση, συνάδελφοι. Το 17ο, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Δημοτικού Έργου Επισκευές Συντηρήσεις Ιερού Ναού Νέου Κημητηρίου Λάρισας. Ομόφωνα. Το 18ο, έγκριση παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας, κατά πλειοψηφία με το λευκό της Λαϊκής Εισπήρωσης του 18ου. Το 19ο, έγκριση παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου διαμόρφωσης πλατείας Συνοικίας Τούμπα. Παρακαλώ. Τούμπα, η πλατεία. Είναι διαμόρφωση πλατείας και το αίτημα είναι ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα με ανάπτυξη κάποιων μικροβίων κλπ. Για το πράσινο που πρέπει να φτιαχτεί.
Η υπηρεσία Πρασίνου τι λέει γι' αυτό, γιατί επικαλούνται ότι υπάρχει μια περίοδος μέσα στον Ιούλιο, η εταιρεία δηλαδή που ανέλαβε. Επικαλείται ότι η περίοδος από 1η Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τα μέσα του Ιούλιου, λέει, δεν είναι καλή. Η υπηρεσία Πρασίνου έχει άποψη γι' αυτό, γιατί ζητάνε παράταση. Όχι, βάζουν ένα ζήτημα ότι αναπτύσσουμε, τώρα εντάξει δεν έχω την εισήγηση μπροστά μου. Ναι, η υπηρεσία Πρασίνου θα πει γνώμη, δηλαδή εντάξει, ελευκό δηλαδή δίνει. Παραδίδεται λευκό σε έναν ιδιώτη να κάνει και την μελέτη, να κάνει και την αυτοψία και να πει ότι εντάξει, εδώ υπάρχει μια υπηρεσία. Μην την απαξιώνουμε. Λοιπόν, το 19ο εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με το λευκό της λαϊκής υπηρεσίας. Βεβαίως, καταλάβαμε. Το 20ο θέμα, έγκριση παράταση της συνολικής προθεσμίας περίοδου του έργου προσκήνιο πολιτισμού υποδομές. Κατά πλειοψηφία με το όχι λαϊκής συσπήρωσης. Το 21ο κάνει λίγο συγχύες. 21ο έγκριση δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο επισκευές δύο σχολείων Β' φάση 17 και φάση 2018. Ομόφωνα. Το 22 λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα έγκρισης μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα σε τμήμα της οδού Αγιάς του έργου 13-17 αντικατάσταση αγωγού στην περιοχή του Αγίου 40 στο Δήμο Λάρισας. Ομόφωνα. Το 23ο το ίδιο λήψη κανονικής απόφασης. Ομόφωνα. Το 24ο αποδοχή ποσού από την πρώτη κατανομή ΣΑΤΑ ΣΟΤΑ έτου 2019 για επισκευές συντηρήσεις σχολείων και αντίστοιχη κατανομή μέρους αυτού. Ομόφωνα. 25ο κατανομή ποσού από πρώτη κατανομή ΣΑΤΑ ΣΟΤΑ του 17 για επισκευές στήριξης σχολείων. Ομόφωνα. Το 26, νομικά πρόσωπα πάμε τώρα, με αριθμό 37-2019 απόφαση του ΔΣ του ΔΟΛ με θέμα τρίτη αναμόρφωση προπολογισμού του ΔΟΛ. Εγκρίνεται. Κατά πλειοψηφία με το λευκό της λαϊκής εισπύρωσης. Το 27ο. 27ο, από εντάξει, ναι, κατά πλειοψηφία και το 27ο, 28ο, 28, 29 και 30, λευκό, άρα λοιπόν κατά πλειοψηφία και τα τρία, με σύσσουμε την αντιπολίτευση εκτός του κυρίου Διαμάντου. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος συνεδρίασης. Και πέσω ότι θα γίνει μια συνεδρία ακόμα 25 με 30 Ιουλίου. Είναι το ζητήμα του πάρκου, πρέπει να βγουν οπωσδήποτε. Ακούστε κάτι, συνάδελφοι, πριν του φύγετε, συνάδελφοι, ακούστε λιγάκι για τον προγραμματικό. Θα σας παρακαλέσω, εκ των πραγμάτων υπάρχουν κάποια θέματα. Πιθανολογούμε με τη γραμματεία ότι 25 με 30 θα προκύψει ένα δημοτικό συμβούλιο τελευταίο πριν το καλοκαίρι. Είναι υπάρχει. Όλες αυτές οι... 25 με 30 Ιουλίου. Είναι υπάρχουν αποφάσεις που έχουν σχέση με σοβαρές δραστηριότητες. Θα τα πούμε, θα σας στείλω. Έτσι, για τις οποίες θα τις δείτε. Θα ήθελα να γίνει κανονικό συμβούλιο και όχι έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να το έχετε υπόψη, να πλέσουν έτσι.